Αρχίζει η συνεδρίαση με προσφώνηση από τον πρόεδρο της Ακαδημίας. Σεβασμιότατη, εκλεκτή προσκεκλημένη. Με χαρά υποδεχόμαστε σήμερα επίσημα στην Ακαδημία Αθηνών τον νέο ακαδημαϊκό κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη. Στην ουσία βέβαια ο κύριος Κιτρομιλίδης έχει γίνει δεκτός από 3 περίπου χρόνια στην Ακαδημία, η οποία μάλιστα τον έχει τιμήσει και με αξιώματα, όπως το αξίωμα του Προέδρου της Τρίτης Τάξης. Σήμερα έχουμε την επίσημη υποδοχή του, κατά την οποία ο νεοεισερχόμενος ακαδημαϊκός εκφωνεί τη δέουσα ομιλία. Στην προσφώνησή μου θα αναφερθώ στο βιογραφικό του κυρίου Κιτρομιλίδη και στη συνέχεια την ανάλυση και αξιολόγηση της προσωπικότητας και του έργου του θα μας παρουσιάσει ο αρχαιότερος ακαδημαϊκός της τάξης μας, κύριος Μανώλης Ρούκουνας. Ο κύριος Κιτρομιλίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου. Φίτησε στο Πανκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, από όπου αποφίτησε με άριστα. Στη συνέχεια σπούδασε πολιτική επιστήμη, πολιτική θεωρία και νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αρχικά στο Πανεπιστήμιο Wesleyan και στη συνέχεια στο Harvard, από το οποίο το 1979 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα. Το 1983 επανήλθε στην Ελλάδα, εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1987 εκλέχθηκε καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Δίδαξε επί μία περίπου 30 ετία και αποχώρησε με το όριο ηλικίας το 2016, καταστάς έκτοτε ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ο κύριος Κιτρομιλίδης έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής και έχει εκπονήσει έρευνα σε πολλά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ιδίως η πολιτική θεωρία, η ιστορία των πολιτικών θεωριών και η σχέση θρησκείας και πολιτικής. Έχει διατελέσει διευθυντής στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και διευθυντής στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, όπου σήμερα κατέχει και τη θέση του Αντιπροέδρου. Έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι το Αριστείο των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, ο τίτλος του Chevalier de l'Ordre de Palme Académique της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο τίτλος Άρχον Μέγας Ρεφερενδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας που του απένιμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μακαριότατε σας υποδεχόμαστε και χαιρόμαστε που είστε κι εσείς εδώ. Του έχει επίσης απονεμηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία ο Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής. Είναι επίτιμος διδάκτορ των Πανεπιστημίων Βουκουρεστίου, Θράκης και Κύπρου. Έχει διατελέσει μέλος στα διοικητικά συμβούλια ή και πρόεδρος ή γενικός γραμματέας. Στην Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, στο Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και στο European Society for the History of Political Thought. Είναι εκδότης και μέλος Συντακτικής Επιτροπής πολλών επιστημονικών περιοδικών. Από την εργογραφία του ξεχωρίζουν τα βιβλία του για τους σημαντικότερους πολιτικούς στοχαστές της Ευρώπης των νεότερων χρόνων, όπως τους Hobbes, John Locke, Rousseau, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Νταλαμπέρ και άλλους, ενώ έχει εγκύψει διεξοδικά στο έργο των σημαντικότερων εκπροσώπων του ελληνικού διαφωτισμού και ιδίως του Αδαμάντιου Κοραή,
και του Ρίγα Φεραίου. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία, εκ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι τα εξής τέσσερα. Το πρώτο, Ιώσιπος Μυσιόδαξ, οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα. Το δεύτερο, η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το τρίτο, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, έργο εμπλουτισμένο σε αγγλική έκδοση υπό τον τίτλο Enlightenment and Revolution, The Making of Modern Greece. Ίσως είναι το opus magnum του κ. Γιουτρομελίδη, κατά τη γνώμη μου. Και το τέταρτο, Θρησκεία και πολιτική στον Ορθόδοξο κόσμο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας, με πρόλογο του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, βιβλίο που εκδόθηκε για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα. Επίσης έχει δημοσιεύσει πολυάρισμα άρθρα και μελέτες. Όλη αυτή η δραστηριότητα, καταλαβαίνετε, αναδεικνύει την προσωπικότητα του κ. Κιτρομυρίδη, για την οποία όμως θα μας μιλήσει αναλυτικά ο κ. Ζούκουνας. Κύριε συνάδελφε, αγαπητέ Πασχάλη, σε υποδεχόμαστε με αγάπη στην Ακαδημία Αθηνών και αναμένουμε να έχουμε καλή συνεργασία στη βάση των αρχών της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας. Ευχαριστώ και παρακαλώ τον κύριο Ρούκουνα να προσέλθει στο βήμα. Μακαριότατε δέσποτα, σεβασμιότατοι, κυρίες και κύριοι. Οι πνευματικές περιπλανήσεις, ιδίως όταν ανανεώνονται συνεχώς, πλουτίζουν τα γράμματα της επιστήμης και της τέχνης. Ο κύριος Πασχάλης Κιτρομυλίδης, ξεκινώντας από τη μονογραφία για τον Ιώσιπο Μυσιόδοκα και τις συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης το 18ο αιώνα, εξέτασε την πορεία ενός πρωτοπόρου εκπαιδευτικού, του οποίου η κριτική στάση απέναντι στο παγιωμένο σύστημα πολιτικών θεσμών, σχέσεων και εξαρτήσεων αναδείχθηκε ως η πρώτη περίπτωση πολιτιακού ριζοσπαστισμού στον ελληνικό πολιτικό στοχασμό, με την προβολή της πολιτικής νομιμότητας απαλλαγμένης από το μοναρχικό πολιτιακό πρότυπο. Περαιτέρω, με μεθοδολογική συνέπεια, ο συνάδελφος φρόντισε να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό με ερμηνευτική δυνότητα αυτούσια τα κείμενα του Τζον Λοκ για τη δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, του Ρίγα Βερεστινλή που επιμελήθηκε της εκδόσεως των απάντων των σωζωμένων του σε έκδοση της Βουλής των Ελλήνων, του Αδαμαντίου Κοραή με τις σημειώσεις εις το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος, καθώς και του Αλέξης Δε Τοκεβίλ με το παλαιό καθεστώς και την Επανάσταση. Αυτούσια τα κείμενα, εμπλουτισμένα με εισαγωγικά μελετήματα, εξοικειώνουν τον αναγνώστη και επιτρέπουν στον συνάδελφο να προχωρήσει σε ειδικευμένες διεισδυτικές μελέτες. Έτσι, στα έργα πολιτικοί στοχαστές των νεωτέρων χρόνων και με το αντίστοιχο νεότερη πολιτική θεωρία με τις 7 ως τώρα εκδόσεις τους, μελετά διεξοδικά τους συντελεστές της νεότερης πολιτικής σκέψης, Νικολό Μακιαβέλη, Τόμας Χόμπς, Τζον Λοκ, Σαρλ Μοντεσκιού, Ζαν Ζακ Ρουσό, Έντμουντ Μπέρκ, Τζέρεμι Μπένθεμ, Τζον Στιούαρτ Μιλ και, όπως είπαμε, Αλέξης Δε Τοκβίλ, και αναδεικνύει την εσωτερική δυναμική, τη
της εξελίξεως του ευρωπαϊκού πολιτικού στοχασμού που καθορίζεται από τον διάλογο πολιτικού ουμανισμού και φιλελευθερισμού. Παρουσιάζει αναλυτικά τις θεωρίες περί κοινωνικού συμβολέου, ωφελημιστικού φιλελευθερισμού και του ευρύτερου προβληματισμού για τις σχέσεις ελευθερίας και νεωτερικότητας. Βέβαια, η γενικώς αναγνωρισμένη και αξεπέραστη συμβολή του Κιτρομιλίδη βρίσκεται στις μελέτες του περί του διαφωτισμού. Ξεκινά το 1994 και με αναθεωρημένο κείμενο το 2013, αρχικά με τη συλλογή μελετών «Enlightenment Nationalism Orthodoxy», «Studies in the Culture and Political Thought in Southeastern Europe». Οι πρώτες εκείνες προσεγγίσεις αντικατοπρίζουν την πορεία της πολιτικής σκέψεως και ιδεολογίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη από την εποχή του διαφωτισμού έως τη Γαλλική Επανάσταση και την ανέλυξη των εθνικισμών κατά το 19ο αιώνα. Σε μια από τις μελέτες, ο συγγραφεύς τονίζει τη διαφορά του συστήματος αξιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας από εκείνο του εθνικισμού. Σε άλλες 15 μελέτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή «An Orthodox Commonwealth», μελετώνται οι ταυτότητες, η θρησκεία και η πολιτική, οι θρησκευτικοί θεσμοί στη συλλογική ζωή των Ορθόδοξων κοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την πρώιμη νεωτερικότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Η γενικότερη διεθνής αποδοχή του συναδέλφου καταγράφεται και στο γεγονός ότι το Oxford Handbook of Religion in Europe του 2021 περιλαμβάνει μακροσκελή μελέτη του για τη σχέση διαφωτισμού και θρησκείας στην Ευρώπη. Ένα τρίτο αναβαθμό στην εξέταση της σχέσεως της θρησκείας και ειδικότερα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού με τις ιδεολογίες της νεωτερικότητας αντιπροσωπεύει το βιβλίο «Religion and Politics in the Orthodox World» και η ελληνική έκδοση του 2021 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική στον Ορθόδοξο κόσμο», με περισπούδαστα προελεγόμενα όπως ελέγχθη από τον πρόεδρό μας από τον ακαδημαϊκό Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Ο Μητροπολίτης Περγάμου σημειώνει ότι το βιβλίο επικεντρώνεται στις μεταβολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά την οποία η Εκκλησία, παρά τις δύσκολες ιστορικές συνθήκες, χάρη στην τεράστια συμβολική και ηθική της δύναμη και την οργάνωσή της γύρω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διέσωσε την ενότητα και την καθολικότητα, καλλιεργώντας μια κοινή ορθόδοξη ταυτότητα και νοοτροπία στους πληθυσμούς της νεοανατολικής Ευρώπης. Το επόμενο βήμα εντοπίζεται φυσιολογικά στο δικό μας χώρο, με το βιβλίο «Νεοελληνικός διαφωτισμός, οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες», που γνώρισε έως το 2022 πολλές εκδόσεις και μεταφράσεις περιλαμβανομένες εκείνες του Harvard University Press. Σκιαγραφείται στο βιβλίο αυτό περί νεοελληνικού διαφωτισμού, σκιαγραφείται το διανοητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελέστηκαν θεμελιώδεις μεταβολές στην πολιτική σκέψη του νέου ελληνισμού. Είναι η πορεία από τον αριστοτελισμό στον ορθολογισμό του διαφωτισμού με ενοράσεις χρόνου και χώρου για την πολιτική σκέψη στην ελληνική κοινωνία έως τον 10ο αιώνα και έως την εθνική μας επανάσταση. Η εξέλιξη συντελείται αργά και σταδιακά από στοχαστές του κύρους του Ευγενίου Βούλγαρη, του Δημητρίου Καταρτζή, του Ιωσήπου Μισιόδακος, του Ρίγα Βερεστινλή, του Αδωμαντίου Κοραή και πολλών άλλων. Οι θεωρίες περί φωτισμένης απολυταρχίας μετακινήθηκαν προς την res publica, την επαναστατική αντίληψη της δημοκρατικής πολιτείας, με επιδράσεις από τη Γαλλική Επανάσταση
και τις θεωρίες του κράτους των ελευθέρων θεσμών σε μερικές από τις ευτυχείς στιγμές της ελληνικής κοινωνίας. Όπως έχει σημειωθεί με το έργο περί του ελληνικού διαφωτισμού, ο Κιτρομιλίδης κατόρθωσε να μεταμορφώσει ένα σημαντικό τομέα της σπουδής του νεοελληνισμού και να τον διεθνοποιήσει, αναδεικνύοντας και τη σημασία της εδραίωσης του ανεξάρτητου ελληνικού εθνικού κράτους. Φυσικά, η γενέτειρα φωτίζεται από το στίχο του Ευρυπίδη «Εσ γίνεν αλίαν Κύπρον, ου μεθέσπισεν οικίν Απόλλων, όνομα νησιωτικών, Σαλαμίνα θέμενον, της εκεί χάριν Πάτρας». Έως και το στίχο του Γιώργου Σεφέρη που τραγουδά «Μια σάλπιγγα χρυσή και ρόδινο το δίλι, στη γη των αγώνων και της καρτερίας». Η ιστορία της Κύπρου κυριαρχεί στις μελέτες του Κιτρομιλίδη και το τονίζω στο αγγλόφωνο έργο του, αυτό έχει περισσότερη σημασία, με σχολιασμένη κριτική της αρχαιολογικής, της ιστορικής, λογοτεχνικής, κοινωνικής και πολιτικής βιβλιογραφίας περί της νήσου στον τόμο World Bibliographical Series, αλλά και με την πρόσφατη συναγωγή μελετών υπό τον μποντλερικό τίτλο Insular Destinies. Επίσης, το πολύτιμο κέντρο μικρασιατικών σπουδών της Μέλπος Μερλιέ επιζεί και λέγω, παραλλάσσοντας εδώ τον τίτλο μιας ποιητικής συλλογής του αγαπημένου Μάρκου Δραγούμη, διευθυντού του μουσικολογικού του τμήματος, ότι το κέντρο επιζεί μετά πολλών βροχών και καταιγίδων. Ο υπεύθυνος του κέντρου, Κιτρομιλίδης, με λίγους αφοσιωμένους συνεργάτες διαφυλάσσουν τα προφορικά και τα γραπτά αρχεία, εκδίδουν σειρά αξιόλογων μονογραφιών και με την πολύτομη επιβλητική έξοδο, αλλά και με τους 21 τόμους του Δελτίου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τι κάνουν με αυτές τις εκδόσεις? Εισφέρουν μελέτες και κείμενα, τεκμήρια του χιλιόχρονου ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Το κέντρο διασώζει τις μνήμες της Ανατολής, μνήμες με τις οποίες μας νανούριζε η μάνα μας. Τον συνάδελφο ελκύει η χαρισματική φυσιογνωμία του Ελευθερίου Βενιζέλου, γιατί διαβλέπει σε αυτήν ένα ισχυρό πρίσμα για τη μελέτη και την κρίση της πολιτικής ηγεσίας. Επιμελήθηκε διεθνή έκδοση που είχε στόχο την αξιολόγηση του ρόλου του ηγέτη στη σύγχρονη ιστορία και πολιτική επιστήμη. Ο επιμελητής του τόμου διερεύνησε τους διανοητικούς συντελεστές που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα του Βενιζέλου με ιδιότερη αναφορά στη μετάφραση της ιστορίας του Θουκυδίδη και στο πλαίσιο των 200 ετών από την Εθνική μας Επανάσταση επιμελήθηκε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά του βραβευμένου The Greek Revolution, A Critical Dictionary, έργο με πολλαπλή σημασία και χρησιμότητα. Τρεις πρόσφατες μελέτες του αναδεικνύουν τη σχέση πολιτικής επιστήμης και αρχαίου ελληνικού δράματος. Ο Εσχύλος προτάσσει τη δημοκρατική θεωρία όπως αυτή υιοθετήθηκε στην ευρωπαϊκή παράδοση. Ο Σοφοκλής αντιμετωπίζει το αποτρόπαιο της βίας με ηθικούς κανόνες πολιτικής ευταξίας. Εσχύλος, Ευρυπίδης και Σοφοκλής χάραξαν νορματιβιστικούς κανόνες εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας της κοινωνίας για την αντιμετώπιση εξωτερικών και εσωτερικών κρίσεων. Ο τρόπος που βιώνει την επιστήμη του ο Κιτρομιλίδης καταγράφεται στο έργο «Πολιτική επιστήμη, οι περιπέτειες μιας ιδέας». Γίνεται ανασκόπηση της πολυκύμαντης διαδρομής της ιδέας της πολιτικής επιστήμης στον χρόνο
από τα αρχαία ελληνικά χρόνια και τη μεσαιωνική φιλοσοφία έως το σύγχρονο πολιτικό στοχασμό. Οι αμφισμητήσεις, η ανάγνωσή της ως δέσμης επιστημών και η ανθοφορία με τη συνακόλουθη σωρία εκδοχών, σύγχυση θα έλεγα, που εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τέλος η ανασύνταξή της χάρη σε ευρωπαϊκές εισρωές. Ο συγγραφέας εντοπίζει τον ενδεδειγμένο νέο ρόλο της πολιτικής επιστήμης σε τρεις τομείς. Πρώτον, στην αποσαφήνιση της έννοιας της ελευθερίας. Δεύτερον, στη σοβαρή μελέτη του ζητήματος της πολιτικής ηγεσίας. Και τρίτον, στο έργο της διακυβέρνησης των δημοκρατικών κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσμα παρουσιάζει τις διαφοροποιημένες και εμπολείς αντιφατικές για την πολιτική επιστήμη θέσεις πολιτικής ιδεολογίας, ρόλου των διεθνών σχέσεων και ιστορίας τριών συγχρόνων δυτικών διανοητών, του Μάικλ Βόλτζερ, του Στάνλι Χόφμαν και του Σάμουελ Χάντιγκτον. Μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, όπως στο παρελθόν η δημοκρατία συγκρούεται με ποικίλα αυταρχικά καθεστώτα και μάλιστα με ανανεωμένα μέσα νεωτερικού περιεχομένου. Μερικές φορές προκαλείται και σύγχυση. Όλα τα καθεστώτα αυτοαποκαλούνται δημοκρατικά και το καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης απαιτεί από τα 46 κράτη-μέλη να έχουν γνήσια δημοκρατία. Genuine democracy. Democracy veritable. Και αρκετοί στον τρίτο κόσμο αντιμετωπίζουν τον δυτικό στροφό διαφωτισμό με επιφυλακτικότητα. Η πολιτική επιστήμη καλείται λοιπόν να διασαφηνίσει έννοιες, αξίες και πραγματικότητες και να περιχαρακώσει την ιδέα της ελευθερίας. Την ιδέα της ελευθερίας που κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις είναι ακατανίκητη. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, σας ευχόμεθα όλα τα καλά. Και τώρα, κύριε συνάδελφε, σας καλώ να σας περιβάλλω με το διάσημο της Ακαδημίας και να σας επιδώσω το δίπλωμα του τακτικού μέλους και το διακριτικό χρυσό σήμα πέτου μπροστά.
Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, ευχαριστώ την Ακαδημία Αθηνών για την επιοίκεια με την αρχαία αλλά ιδίως με την νεότερη σύγχρονη έννοια του όρου που επέδειξε συγκαταλέγοντάς με στα τακτικά της μέλη. Ευχαριστώ εμάς κύριε Πρόεδρε και τον Ακαδημαϊκό Εμμανουήλ Ρούκουνα, τον οποίο θεωρώ δάσκαλό μου σε πολλά, για τη γενναιοδορία και το περίσσευμα καρδίας με τα οποία με καλωσορίσατε. Ελπίζω η παρουσία μου και οι υπηρεσίες μου στην Ακαδημία να δικαιώσουν τη γενναιοδορία σας. Ανακαλώ ζωηρά στη μνήμη μου τη στιγμή αυτή τις οφειλές μου στους ακαδημαϊκούς μέλη της τάξεώς μας των ηθικών και πολιτικών επιστημών, οι οποίοι με ενθάρρυναν και με στήριξαν στην πορεία μου στο πεδίο της επιστήμης και με δίδαξαν με το παράδειγμά τους την υποχρέωση της άσκησης της δικαιοσύνης ως αναπόσπαστου στοιχείου του ακαδημαϊκού λειτουργήματος, τους αείμνηστους Γεώργιο Τενεκίδη, Αριστόβουλο Μάνεση και τον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Θυμούμε ακόμη τον ακαδημαϊκό Γεώργιο Βλάχο, ο οποίος πρώτος εισήγαγε στην Ακαδημία Αθηνών τη θεραπεία του σπουδαίου πεδίου της ιστορίας των πολιτικών ιδεών. Πέραν της τάξεως των ηθικών και πολιτικών επιστημών, αισθάνομαι την ανάγκη να μνημονεύσω εκ βάθους καρδίας πραγματικά τον ακαδημαϊκό Μιχαήλ Σακελαρίου, από τον οποίο έμαθα την απαρασάλευτη προσήλωση στην αξία της επιστήμης ως γνώμονα βίου και τους ακαδημαϊκούς Διονύσιο Ζακηθινό και Μανούσο Μανούσακα ως πρότυπα της πραγμάτωσης αυτής της αξίας. Θυμούμε ακόμη και τον Κώστα Κρυμπά, φίλο και συνοδοιπόρο σε πολλά, και το σπιθυροβόλο πνεύμα του. Δεν μπορώ να ξεχάσω την εύσημη και για την προσωπική μου πορεία αυτή ώρα, τα πνευματικά χρέη που αισθάνομαι ότι φέρω ισοβίως μέσα μου προς τους καθηγητές μου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, οι οποίοι με δίδαξαν τα ελληνικά γράμματα, και στους καθηγητές μου στα σπουδαία πανεπιστήμια της Υπερατλαντικής Δημοκρατίας που με δίδαξαν τις αρχές της επιστήμης και με ποδηγέτησαν στο συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των ιδεών. Είναι ισόβιες οφειλές αυτές με τις οποίες πορεύεται κανείς στον δρόμο της ζωής. Μνημονεύω τέλος με ευγνωμοσύνη τους γονείς μου, τον Μίκη και τη Μάγδα Κιτρομιλίδου, που ανάλωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της ελληνικής παιδείας και κατέλειπαν σε εμάς τα παιδιά τους και στους απειράριθμους μαθητές τους που τους συναντάμε σε όλο τον κόσμο. Καταλυτικό το μάθημα της αφοσίωσης στο καθήκον και την ακλόνητη αγάπη από την ελληνική εσχατιά της Ανατολικής Μεσογείου για την Ελλάδα και την πνευματική της κληρονομιά. Πιο προσωπικές οφειλές στη σύντροφο της ζωής μου Μαρία Κωνσταντουδάκη και στο γιο μας Μιχαήλ Εμμανουήλ είναι προτιμότερο να μην εκφραστούν δημόσια με συμβατικές αυρότητες. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, Άγιοι Αρχιερείς, σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριάρχη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, επέλεξα στον εισιτήριο λόγο μου στην Ακαδημία να σας υπενθυμίσω πράγματα γνωστά, να αναθερμάνω στην κοινή συνείδηση όλων μας και ιδίως των νεοτέρων που τιμούν απόψε εδώ έναν παλιό δάσκαλο. Το νόημα και την αξία μιας παρακαταθήκης, χωρίς την οποία, πιστεύω ακράδαντα, η χώρα μας και το έθνος μας δεν μπορούν να υπάρχουν, ούτε να επιβιώσουν μέσα στον χρόνο. Την παρακαταθήκη της αξίας της ελευθερίας, όπως την επεξεργάζονται οι πνευματικές παραδόσεις που βρίσκονται στα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ιδέα της ελευθερίας υπήρξε το προσδιοριστικό χαρακτηριστικό της πολιτικής παράδοσης του ευρωπαϊκού κόσμου, το ιδεώδες πέριξ του οποίου αρθρώθηκε η πολιτική και πνευματική έκφραση του δυτικού πολιτισμού της νεωτερικότητας. Οι καταβολές πάντως εντοπίζονται πολύ παλαιότερα στην κοινωνική εμπειρία της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας. Ο χαρακτήρας της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και σε σημαντικότατο βαθμό το γεωγραφικό περιβάλλον της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας είχε καταστήσει την ελευθερία
πριν ακόμη και την εμφάνιση της λέξης, βίωμα και εμπειρία της κοινωνικής πράξης, με την έννοια της ανεξαρτησίας, της αποφυγής της επιβολής αλλότριας εξουσίας επί του ανθρώπου, στοιχείο που εξασφάλιζε στον κάθε ένα την αυτόνομη διαχείριση της ύπαρξής του. Η ελευθερία ως αρχέγονο κοινωνικό βίωμα που επέτρεπαν οι συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας απέβη τρόπος ζωής για τα επιμέρους μέλη της κοινωνίας αλλά και για τις κοινότητες στο σύνολό τους, της πόλης των Ελλήνων. Η εγκαθίδρυση του αιτήματος της ευνομίας στην Αθήνα από τον Σόλωνα και η δημοκρατική μεταρρύθμιση του Κλισθένη, ενέργειες που υπήρξαν απόρρια του κοινωνικού βιώματος της ελευθερίας και πραγματικά διαβήματα μοναδικά και σχεδόν αδιανόητα στην ιστορία της ανθρωπότητας την εποχή που επιχειρήθηκαν, μετέβαλαν σταδιακά την ελευθερία από αρχαίγωνο βίωμα σε πολιτική συνείδηση. Η αποφασιστική καμπή πάντως προς τη μεταβολή της ελευθερίας σε αξία πολιτικού αυτοπροσδιορισμού και σε πολιτικό ιδεώδες συντελέστηκε με την επιτυχή αντίσταση στην περσική απειλή, την απειλή επιβολής αλλότριας δεσποτικής εξουσίας επί της ελληνικής κοινωνίας που θα καταργούσε την ανεξαρτησία των πόλεων και των μελών τους. Η αντιπαράθεση των κόσμων της Ασίας και της Ευρώπης απέκτησε νόημα για τους Έλληνες και ως ιδεολογική σύγκρουση μεταξύ της ελευθερίας και του δεσποτισμού. Αυτό υπήρξε και το ιστορικό περίγραμμα της ρητής εμφάνισης της ελευθερίας ως προσδιοριστικού στοιχείου της πολιτικής ζωής. Η διατύπωση απαντάται στον Πίνδαρο, τον Ηρόδοτο, τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή. Ο Πίνδαρος, ήδη από το έτος 470 π.Χ., ομιλεί στην πρώτη Πυθιώνικο Οδή για την Θεόδμητον Ελευθερίαν, την οποία εγκαθιδρύει στις πόλεις η διακυβέρνηση των νόμων. Ο Εσχύλος, κατεξοχήν ιδεολόγος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κατέστησε την ιδέα της ελευθερίας εμβληματική αξία πολιτικού αυτοπροσδιορισμού, όχι μόνο του νεότευτου πολιτεύματος της δημοκρατίας, αλλά και μιας γενικότερης αυτοσυνειδησίας του ελληνικού κόσμου ως συνόλου στην αντιπαράθεσή του προς την απειλή του ασιατικού δεσποτισμού. Παρακολουθούμε την άρθρωση της αντίληψης αυτής της ελευθερίας στο παλαιότερο από τα σωζόμενα αριστουργήματα της αθηναϊκής τραγικής ποίησης που έφτασαν ως εμάς, δυστυχώς ελάχιστα από την παραγωγή των Αθηναίων δραματουργών, τους Πέρσες του Εσχύλου. Ας θυμηθούμε λοιπόν την εξήγηση που δίνει ο χορός των Περσών Γερόντων στην απορία της Βασιλομήτωρος Άτωσας σε σχέση με το πώς κατέστη δυνατόν να κατησχίσουν οι Αθηναίοι ενδεείς και ευάριθμοι επί των στρατιών των Χρυσοφόρων Μύδων του ιού της. Ερωτάει Βασιλομήτωρο ποιος υπήρξε ο Ποιμάνορ ο οποίος καπιδεσπόζει στρατό των Αθηναίων για να λάβει την απάντηση ούτην ως δούλη κέκλυνται φωτός, ουδιπίκοοι. Δούλοι δε λογιούνται ανθρώπου, ουδιπίκοοι κανενός, μεταφράζει ο Ιωάννης Γρυπάρης. Έτσι καταλάβαιναν πολιτικά οι Έλληνες τον εαυτό τους και τον χαρακτήρα της κοινωνίας τους. Στη συνέχεια ο Αγγελιοφόρος θα αφηγηθεί στη Βασίλισσα τη νίκη των Ελλήνων στην ναυμαχία της Σαλαμίνος και θα διευκρινίσει ότι ο υπερπάντων αγών των Ελλήνων διεξήχθη υπέρ ελευθερίας πατρίδος, που σήμαινε, όπως καταγράφεται ρητά στην Ιαχή που αναδύθηκε από τα πλοία των Ελλήνων τη στιγμή της έναρξης της ναυμαχίας, τον αγώνα ώστε να παραμείνουν ελεύθεροι παιδες, γυναίκες, θεόντε πατρόον έδι, θήκετε προγόνων. Αυτή υπήρξε η έννοια της ελευθερίας των Ελλήνων. Όπως εξήγησε ο νικητής στρατηγός των Ελλήνων στη Σαλαμίνα, ο Θεμιστοκλής, μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος. Η νίκη υπήρξε εκδήλωση της θείας δικαιοσύνης, η οποία κατέβαλε έτσι την ύβριν που ενυπήρχε στην αξίωση ενός ανθρώπου να επιβάλλει την κυριαρχία του τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη. Έτσι εμφανίζονται τα ψήγματα ενός ήθους αυτοδιαθέσεως που αξιώνει για ορισμένους κατοίκους της Ευρώπης, τους Έλληνες, την πραγμάτωση ενός γνωρίσματος της πολιτικής που ελείπει παντελώς από την πολιτική παράδοση ολόκληρης της Ασίας. Αυτό υπήρξε για τους Έλληνες το λαμπρόν ελευθερίας φως, το οποίο ο χορός της Χοηφόρου του Εσχύλου βλέπει φιλίης όμαση να ανατέλει ως λύτρωση από τα δεινά της τυραννίας, του σφετερισμού της εξουσίας και της αδικίας. Συνεχίζοντας αυθεντικά τον προβληματισμό του Εσχύλου, ο Σοφοκλής
με τον ανυπέρβλητο λυρισμό που προσδίδει στην ελευθερία στους ακροτελεύτιους στίχους της Ηλέκτρας μια βαθύτερη υπαρξιακή διάσταση, ως απολύτρωση από τις πολύμορφες εμπειρίες της συμφοράς που πηγάζουν από την αδικία, από τις συνέπειες των έργων όσων πέραν των νόμων πράττουν. «Διελευθερίας μόλις εξήλθες», τραγουδά ο χορός, «αξιώθηκε στέλος να δεις λευτεριά», μεταφράζει ο Ιωάννης Γρυπάρης. Η ελευθερία, στην αντίληψη του τραγικού ποιητή, σημαίνει απαλλαγή από την αίσθηση των δεινών και της δυσπραγίας, της βασανιστικής εσωτερικής διαταραχής, όπως την δοκιμάζει η Ηλέκτρα, μια αίσθηση απελευθέρωσης, η οποία βιώνεται ως αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Η έννοια της ελευθερίας, η οποία αναδεικνύεται έτσι σε πολιτικό κεκτημένο του ελληνικού κόσμου, στους κόλπους της αθηναϊκής δημοκρατίας, σφυριλατημένη από την πράξη της συμμετοχής στην αυτοκυβέρνηση της πόλεως και στη θέσπιση των νόμων, έτυχε περαιτέρω εκλεπτύνσεων, ώστε να συνδεθεί ρητά με μια οπωσδήποτε μοναδική και εξαιρετική στιγμή της κορύφωσης της αυτοσυνειδησίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, όχι μόνο με την ανεξαρτησία της πόλεως, αλλά και με την ολοκλήρωση, την πληρότητα του ατομικού εαυτού. Η εκλέπτυνση αυτή κατοπτρίζεται στον ορισμό της ελευθερίας, τον οποίον αποδίδει ο Θουκυδίδης στον Περικλή με την αριστοτεχνική διατύπωση «Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον». Η ελευθερία, λοιπόν, για τον όριμο και ολοκληρωμένο δια της πολιτικής πράξης πολίτη, συνιστά το βιωματικό περιεχόμενο της προσωπικής του ευδαιμονίας και διασφαλίζεται με την ευψυχία, τη γενναιότητα, η οποία δεν σημαίνει απλώς την πολεμική αρετή στη συγκεκριμένη εκδήλωσή της ως πρόθυμη συμμετοχή στην άμυνα της πόλεως, αλλά μια γενικότερη μεγαλοψυχία, ένα γενναίο φρόνημα που καθιστά τον πολίτη ψυχικά ικανό να προτάσει το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον στη στάση ζωής που υιοθετεί. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι εκπρόσωπος του ήθους της ελευθερίας ως προσδιοριστικού στοιχείου της προσωπικότητας υπήρξε κατεξοχήν ο Σωκράτης, ο οποίος ως επικριτής των συμβατικών αντιλήψεων και παραδοχών στην αθηναϊκή κοινωνία ανοίγαγε την ελεύθερη άσκηση του ορθού λόγου σε κοινωνική αποστολή ισοδύναμη προς την άσκηση των καθηκόντων του πολίτη και του υπερασπιστή της πατρίδος. Η επιλογή της κριτικής ως κοινωνικής αποστολής και η επιτέλεση του χρέους μέχρι σε σχάτων, κυριολεκτικά άχρη θανάτου, καθιστούν χωρίς υπερβολή τον Σωκράτη, υπόδειγμα του ελεύθερου σκεπτόμενου ανθρώπου και πρότυπο πνευματικής ευθύνης και ακεραιότητας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι συνεχιστές του Σωκράτη, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, δεν υπήρξαν φίλοι ούτε της δημοκρατίας, ούτε της ιδέας της ελευθερίας και ανέδειξαν αντί αυτή τη δικαιοσύνη που εξασφαλίζει την εναρμόνιση και εξισορρόπηση των κοινωνικών δυνάμεων μέσα στην πόλη ως κατεξοχήν κανονιστική αρχή της κλασικής πολιτικής φιλοσοφίας. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ωστόσο, για να αναιρέσουμε κατά το δυνατόν ευρύτατα διαδεδομένες παρανοήσεις των προθέσεων του πλατωνικού έργου, ότι στο κορυφαίο έργο του, την Πολιτεία, ο Αθηναίος φιλόσοφος, αφού εκθέσει τον οραματισμό της πολιτείας του δικαίου και του αγαθού, της οποίας αναγκαία προϋπόθεση είναι η σύμπτωση πολιτικής εξουσίας και φιλοσοφίας, καταλήγει με προειδοποιήσεις εντυπωσιακά ρεαλιστικές για τον κίνδυνο της τυραννίας, ο οποίος ελοχεύει στα δημοκρατικά πολιτεύματα λόγω της διάχυτης ασυδοσίας και ιδιοτέλειας. Η προειδοποίηση κατά της απειλής της τυραννίας ως του χειρίστου πολιτεύματος συνιστά την πραγματική πολιτική υποθήκη του Πλάτωνα και του φιλοσοφικού του οραματισμού. Ο τελευταίος υπερασπιστής της κλασικής ιδέας της ελευθερίας ως ανεξαρτησίας της πόλεως και ως πραγμάτωσης της αξίας του ελεύθερου πολίτη στην ελεύθερη πόλη υπήρξε ο Δημοσθένης. Ο μαχητικός ρήτορας όμως, ως μοναχική παρουσία, συγγράφει τον επίλογο μιας λαμπρής παράδοσης με την ίδια την τραγική προσωπική του μοίρα. Η σημασία πάντως του έργου του Δημοσθένη και των άλλων ρητόρων του 4ου αιώνα π.Χ. διαθέτει μία ακόμη σημαντική διάσταση, την οποία επεσήμανε σε μια πράγματι διεισδυτική εργασία του προς 40 ήδη ετών ο κορυφαίος μελετητής της ιστορικής κοινωνιολογίας Barrington Moore Jr.,
μια κορυφαία προσωπικότητα για όλους εμάς που σπουδάσαμε κοινωνικές επιστήμες στην Αμερική πριν μερικές δεκαετίες. Πρόκειται για τη διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού, η οποία κατά τον Barrington Moore για πρώτη φορά γίνεται αισθητή στην πορεία του δυτικού πολιτισμού στο Αττικό Δίκαιο και στην επιχειρηματολογία των ρητόρων στα δικαστήρια και στον δημόσιο λόγο. Η διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού, της οποίας αποκτούν επίγνωση και επεξεργάζονται σε κάποιο βαθμό οι Αθηναίοι τον 4ο αιώνα, αποβλέπει στην προστασία του ατόμου από την αυθαίρετη άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Οι διαπιστώσεις αυτές της ιστορικής κοινωνιολογίας του όψιμου 20ου αιώνα θα μπορούσαν να παρατεθούν ως απάντηση στους μάλλον αφοριστικούς αλλά εξαιρετικά σημαντικούς για την επιρροή τους ισχυρισμούς του Χιουστέλ ντε Κουλόνζ στο έργο του «La Cité Antique» το 1864. Έργο το οποίο διαμόρφωσε μια ολόκληρη μακρά παράδοση στην επιρροτική Ευρώπη για τον χαρακτήρα της αρχαίας πόλεως. Γράφει λοιπόν ο Χιουστέλ ντε Κουλόνζ περί του μοναδικού μεταξύ όλων των ανθρωπίνων σφαλμάτων, ότι στις αρχαίες πόλεις οι άνθρωποι διέθεταν ελευθερία. Οικοδομώντας την επιχειρηματολογία του σε μια περιεκτική κοινωνιολογία, η οποία βλέπει κυρίως τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας και της θρησκείας της πόλης της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, ο Χιουστέλ ντε Κουλόνζ καταλήγει σε διαπιστώσεις πολύ πιο απόλυτες από εκείνες που 40 χρόνια νωρίτερα είχε παρουσιάσει ο Μπεζαμέν Κονστάν στην περίφημη διάλεξή του περί της ελευθερίας των αρχαίων εν συγκρίση προς εκείνη των νεωτέρων. Ο Κονστάν αναφέρεται στις ριζικές διαφορές μεταξύ της ελευθερίας των νεωτέρων από εκείνη των αρχαίων, τονίζοντας ιδίως ότι στις αρχαίες πόλεις επικρατούσε η πλήρης υποδούλωση του ατόμου στην εξουσία του συνόλου. Σπεύδει όμως να διευκρινίσει ότι ειδικά στην Αθήνα παρατηρείται μια σοβαρή εξαίρεση με την εκδήλωση μορφών ελεύθερης ύπαρξης στον ιδιωτικό χώρο που προσομοιάζουν με εκείνες των νεωτέρων. Επιμένει μάλιστα ο Κονστάν ότι η ελευθερία των νεωτέρων, δηλαδή η ελευθερία της ιδιωτικότητας και του ατομικισμού, οφείλει να συνδυάζεται με τα ηθικά πρότυπα που προσφέρει η ελευθερία των αρχαίων, ό,τι εκείνος αποκαλεί πολιτική ελευθερία. Η πολιτική ελευθερία, η ελευθερία των αρχαίων δηλαδή, μας υπενθυμίζει ο Κωνσταν, διευρύνει το πνεύμα, εξευγενίζει τις σκέψεις και εμβάλλει σε ένα είδος διανοητικής ισότητας που είναι υπεύθυνο για το κλαίος και την ισχύ των λαών. Διαφορετικά, η ελευθερία δεν μπορεί να επιβιώσει. Ως εκ τούτου, η τάση στη σύγχρονη πολιτική θεωρία να ταυτίζεται η θέση του Μπεζαμέν Κονστάν αποκλειστικά με την έννοια της λεγόμενης αρνητικής ελευθερίας, καλό θα ήταν να αναθεωρηθεί. Η υπεράσπιση από τον Δημοσθένη της ελευθερίας της πόλεως ως του υψίστου πολιτικού αγαθού δεν υπήρξε οπωσδήποτε το κύκνιο άσμα της αρχαίας δημοκρατίας. Όπως ούτε και η κατάλυση της ανεξαρτησίας των πόλεων της Ελλάδος μετά τη μάχη της Χερονίας το 338 π.Χ. σήμανε και την εξαφάνιση των πολιτικών λειτουργιών εντός αυτών που καλλιεργούσαν την πολιτική αρετή. Η πλούσια μαρτυρία της επιγραφικής αποκαλύπτει ότι κατά την ελληνιστική εποχή οι πόλεις εξακολούθησαν να λειτουργούν ως πλαίσια συμμετοχής και άσκησης της ιδιότητας του πολίτη και η δημοκρατία ως τύπος πολιτεύματος διαδόθηκε σε πολύ ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα με τη δημιουργία νέων πόλεων στον μεγάλο ελληνιστικό κόσμο που προέκυψε από την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου. Αυτό ακριβώς δηλώνει η περίφημη επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. από την Πριείνη της Μικράς Ασίας, την Πομπεία της Μικράς Ασίας όπως είναι γνωστή η Πριείνη, στην οποία διακηρύσσεται ότι ουδέν μίζων εστίν ανθρώπης έλυση της ελευθερίας. Ουδέν μίζων ανθρώπης έλυση της ελευθερίας. Αν στραφούμε στην άλλη πνευματική παράδοση που βρίσκεται στα θεμέλια της Ευρώπης, στην παρακαταθήκη της αρχαίας Ρώμης και της λατινικής γραμματείας, θα διαπιστώσουμε ότι και στην περίπτωση αυτή είναι προδήλως αισθητή η ιδέα της ελευθερίας. Η ελευθερία, η libertas των Λατίνων, στη ρωμαϊκή παράδοση
γίνεται πάντως κατανοητή με τρόπο διαφορετικό από ό,τι την αντιλαμβάνονται και την βιώνουν οι Έλληνες και δι' οι Αθηναίοι της αρχαϊκής και ιδίως της κλασικής εποχής. Στη ρωμαϊκή κοινωνία η ελευθερία, libertas, διέθετε κυρίως νομικό περιεχόμενο, σε αντιδιαστολή προς την υπόσταση της δουλείας, servitium, την κατοχή ενός ανθρώπου από κάποιον κύριο. Κατ' επέκταση η libertas σε συλλογικό επίπεδο δήλωνε την ελευθερία του ρωμαϊκού λαού, του συνόλου των ελεύθερων πολιτών της ρωμαϊκής πολιτείας απέναντι στην επιβολή τυραννικής διακυβέρνησης. Η libertas μάλιστα θεωρείται το κατεξοχήν χαρακτηριστικό των Ρωμαίων από τον Κικέρονα, ο οποίος στον έκτο φιλιππικό του λόγο διακηρύττει «Populi Romani es propria libertas», εις των ρωμαϊκών λαών προσυδειάζει η ελευθερία. Στη ρωμαϊκή πολιτεία, η libertas επιτελούσε το λειτουργήμα της μιας από τις δύο αρχές, οι οποίες ρύθμισαν το πολίτευμα της res publica και δήλωνε θεωρητικά την κυριαρχία του λαού των ελεύθερων πολιτών. Η άλλη αρχή, η auctoritas, εξουσία και κυριότητα, δήλωνε την πολιτική ευθύνη και το κύρος που απαιτείται για την άσκηση της εξουσίας, τη θέσπιση των νόμων και τη λήψη των αποφάσεων, στοιχεία που δήλωναν τη λειτουργία της συγκλήτου και την κυρίαρχη θέση της στο ρωμαϊκό πολίτευμα. Οι κοινωνικοί αγώνες που χαρακτήριζαν την ιστορία της ρωμαϊκής πολιτείας διεξάγονταν εν ονόματι των δύο αυτών αρχών, μεταξύ του λαϊκού στοιχείου, των populares, και του ολιγαρχικού ή αριστοκρατικού στοιχείου, των optimates, οι οποίοι κυριαρχούσαν στη σύγκλητο. Την libertas επικαλούνταν κατεξοχήν οι ηγέτες των populares, μεγάλοι κοινωνικοί ηγέτες και αναμορφωτές, όπως οι αδελφοί Γράκοι τον 2ο αιώνα π.Χ., οι οποίοι όμως, στην ουσία, αγωνίζονταν υπέρ της ισότητας κατά πρώτο λόγο, λέγοντας ότι η libertas του ρωμαϊκού λαού θα μπορούσε μόνο να προστατευτεί δια της εγκαθίδρυσης μεγαλύτερης ισότητας στη ρωμαϊκή κοινωνία και στη λειτουργία της πολιτείας. Με τα επιτεύγματά τους υπέρ των αρμοδιοτήτων των ηγετών του λαϊκού στοιχείου, των τριμπούνι, δημάρχων, έναντι της συγκλήτου, οι Γράκοι και όσοι τους ακολούθησαν στην ηγεσία των ποπουλάρες, συνέβαλαν στην εδραίωση του ιδεώδους του μεικτού πολιτεύματος, το οποίο είχε ήδη εκθιάσει ο Πολύβιος και αργότερα εξήραν ο Κικέρον και οι πολιτικοί ουμανιστές της νεωτερικότητας. Το σημαντικό στοιχείο το οποίο προκύπτει από αυτή την αντίληψη της ελευθερίας είναι ο αναπόδραστος σύνδεσμός της με τη θεσμική οργάνωση της πολιτείας. Κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσε να λεχθεί η θέσπιση της ως στοιχείο της πολιτιακής νομιμότητας ενώ όσο λειτουργούσε η res publica romana. Το στοιχείο αυτό δεν καθιστούσε την πολιτεία στην ουσία της λειτουργίας της δημοκρατικό σύστημα διαχείρισης εξουσίας, ούτε εξασφάλιζε στο ρωμαϊκό λαό δικαιώματα πέραν από τα στοιχειώδη και οπωσδήποτε όχι την ισονομία των Ελλήνων, των Αθηναίων ή τις ατομικές ελευθερίες των νεωτέρων. Ωστόσο, η καθιέρωση της libertas, δηλαδή των δικαιωμάτων των ελεύθερων πολιτών ως στοιχείου της νομιμότητας σε μια ευνομούμενη πολιτεία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπήρξε η καθοριστική παρακαταθήκη της ρωμαϊκής πολιτικής σκέψης στην πολιτική παράδοση του ευρωπαϊκού κόσμου. Στο διασημότερο τμήμα του έργου περί πολιτείας του Κικέρονα, το ενύπνιο Σκυπίωνος, Somnium Scipiones, εξαίρεται ως ύψιστο χρέος των πολιτών της res publica εις άλλους πάτριε, η ασφάλεια, η σωτηρία της πατρίδος. Σάλους πόπουλοι, σουπρέμα λέξεστο, επαναλαμβάνει ο ίδιος στο έργο περί νόμων. Η ασφάλεια, η σωτηρία του λαού, οφείλει να είναι ο υπέρτατος νόμος. Η παρένεση αυτή του μεγαλύτερου πολιτικού στοχαστή της Ρώμης ανακαλεί με τον τρόπο της την παλαιά η αρχή των Ελλήνων στη Σαλαμίνα υπέρ της σωτηρίας και ελευθερίας της πατρίδος. Έτσι συγκροτείται από τον Εσχύλο στον Κικέρονα η ουμανιστική παράδοση του αρχαίου κόσμου. Και τα διδάγματα αυτά δια της Ρώμης μεταβιβάζονται προς τον ευρωπαϊκό κόσμο όταν η κλασική λατινική γραμματεία επανήλθε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής παιδείας κατά τους αιώνες της νεωτερικότητας. Οι αναγνώσεις αυτές ενέπνευσαν τον πολιτικό ουμανισμό του Λεωνάρντο Μπρούνε, του Μακιαβέλη και πολλών άλλων που αναστοχάζονται την ελευθερία του πολίτη στην ελεύθερη πολιτεία.
Πολλά ακόμα θα μπορούσαν να λεχθούν, αλλά περιοριζόμαστε στα χρονικά όρια τα οποία επιβάλλει η εκδήλωση, για να μην ανακληθώ συντάξη από τον Πρόεδρο. Η ανασκόπησή μας των πνευματικών θεμελίων του ευρωπαϊκού πολιτισμού θα παρέμενε ελλιπής, χωρίς μια έστω συνοπτική αναφορά στον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός υπήρξε ο αποφασιστικός πνευματικός παράγοντας που διαμόρφωσε τον πολιτισμό των ευρωπαϊκών λαών κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους. Ως εβραϊκής προέλευση θρησκευτική διδασκαλία, ο χριστιανισμός, χτίζοντας επί του υποβάθρου της Παλαιάς Διαθήκης και ενωτιζόμενος στην φωνή των προφητών, εστιάζει κυρίως στην ηθική και κοινωνική του διδασκαλία στην ιδέα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη του Θεού απέναντι στη δημιουργία και τον κόσμο. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων στις μεταξύ τους σχέσεις αποτελούν την πηγή των ελπίδων των ανθρώπων για την επιβίωση της κοινωνίας τους και τη σωτηρία τους μέσα στην ιστορία. Στην Παλαιά Διαθήκη ενυπάρχει όμως και η ιδέα της εξόδου, της απολύτρωσης του λαού του Θεού από τη δουλεία. Η ιδέα της εξόδου εγγράφει τον προβληματισμό της απελευθέρωσης στην εβραϊκή πολιτική παράδοση που κληροδοτείται στο χριστιανισμό. Στα χριστιανικά κείμενα, η περί δικαιοσύνης διδασκαλία εμπλουτίζεται με έναν βαθιστόχαστο προβληματισμό περί ελευθερίας ως αιτήματος της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ελευθερία, στη χριστιανική της εκδοχή, δεν διαθέτει πλέον τις ισχυρές πολιτικές συνδηλώσεις της ελληνικής σκέψης. Διερμηνεύει όμως έναν βαθύτατο πόθο του ανθρώπου για απολύτρωση, ανακαλώντας έτσι την ιδέα της εξόδου. Για απαλλαγή από τα δεινά που προκαλεί η επενέργεια του κακού στον κόσμο, όπως εξηγεί ο Ιερός Αυγουστίνος. Αυτή την προσδοκία εκφράζει η παρένεση στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Αυτό ακριβώς εννοείται και από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, στην οποία προσπαθεί ο Παύλος, Απόστολος των Εθνών, να επαναπροσδιορίσει τις βασικές πολιτικές έννοιες της ρωμαϊκής παράδοσης μέσα σε ένα χριστιανικό περίγραμμα. Γράφει λοιπόν προς Ρωμαίους «Η κτήσης ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Πάνω στην επαγγελία της ελευθερίας της δόξης των τέκνων του Θεού θα θεμελιωθεί ο χριστιανικός πολιτισμός του ευρωπαϊκού κόσμου, επειδή όπως λέγει και προς τους Γαλάτας ο Παύλος, «Ημείς επελευθερία εκλήθητε». Για να συμπληρώσει ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος ότι ο νόμος υπό τον οποίο θα ζήσουν οι χριστιανοί θα αποτελεί νόμον τέλειον των της ελευθερίας. Αυτό πρέπει να διαβάζουμε τα χριστιανικά κείμενα και οι πολιτικοί επιστήμονες. Την τελική του μορφή ο χριστιανισμός έλαβε δια της συναντήσεώς του με τον ελληνισμό, όπως φαίνεται στο έργο των Ελλήνων πατέρων κυρίως του 4ου αιώνα. Όπως δείχνει σε ένα περισπούδαστο και βαθιστόχαστο και τολμηρό γενναίο σύγγραμμά του, ο αείδημος ακαδημαϊκός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, η συνάντηση αυτή καθιστά την ελευθερία καθοριστικό αίτημα και βίωμα των πιστών του χριστιανισμού. Η συνάντηση με τον ελληνισμό επέτρεψε στον χριστιανισμό να επεξεργαστεί περαιτέρω την δική του αυθεντική ιδέα του προσώπου, όπως δείχνει και πάλι με τη διδασκαλία του ο Μητροπολίτης Περγάμου. Στην ιδέα του προσώπου ενυπάρχει η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου και των επιλογών του και εκδηλώνεται με την πράξη της αγάπης, η οποία κατευθύνει τον ελεύθερο άνθρωπο προς την κοινωνία με τον άλλο και με τον Θεό. Χωρίς την αγάπη και την κοινωνία, η ελευθερία του ανθρώπου παραμένει ανεκπλήρωτη για τον χριστιανισμό. Υπό το πρίσμα αυτής της χριστιανικής αντίληψης για την ελευθερία και αντικρίζοντας το ζήτημα στην προοπτική του μακρού ιστορικού χρόνου, παρακολουθώντας δηλαδή τις ιστορικές πραγματώσεις του πολιτισμού της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου γενικότερα, δεν θα ήταν υπερβολή η επισήμανση ότι ο Σάκης, ο πολιτισμός αυτός αφίσταται από την ελευθερία, ο δυτικός πολιτισμός, και εκτρέπεται προς ανελεύθερες μορφές κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, στις δουλοκτητικές κοινωνίες, για παράδειγμα, που επέζησαν μέχρι τον 19ο αιώνα, ή στα ποικίλα ολοκληρωτικά καθεστώτα, των οποίων οι αξιωματικοί έφεραν το σταυρό στη στολή τους.
Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι παραμένει χριστιανικός. Η διαπίστωση αυτή, στο φως της οποίας θα μπορούσε να προταθεί μια διαφορετική ανάγνωση όλης της ιστορίας του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του, μας προσφέρει και τη δυνατότητα ενός συνοπτικού επιλόγου στην αναδρομή που επιχειρήσαμε στην ιστορία της ελευθερίας, στις καταβολές αυτής της ιστορίας στον αρχαίο κόσμο και στον χριστιανισμό. Η σύγκληση των τριών πνευματικών παραδόσεων στις οποίες αναφερθήκαμε συντελείται στους κόλπους του ουμανισμού της Αναγέννησης κατά τον 14ο και τον 15ο αιώνα. Μέσα στο καθοριστικό περίγραμμα του χριστιανισμού, που για περισσότερα από 1000 χρόνια προσδιόριζε έστω και αλλοιωμένος σε σχέση με την αυθεντική ευαγγελική διδασκαλία, την πνευματική ζωή του ευρωπαϊκού κόσμου, ανατολικού και δυτικού, η συνάντηση της ελληνικής παιδείας με τη ρωμαϊκή παρακαταθήκη παρήγαγε το πνευματικό υπόβαθρο του κόσμου της νεότερης Ευρώπης, αυτού που είμαστε εμείς σήμερα. Στον πολιτικό ουμανισμό της Αναγέννησης, που εξέφρασε αυτή τη σύνθεση, δεσπόζει η συζήτηση για την ελευθερία και στη συζήτηση ακριβώς αυτή βρίσκονται οι καταβολές της πολιτικής νεωτερικότητας. Ο προβληματισμός για τον χαρακτήρα της ελευθερίας και ο αγώνας για την πραγμάτωσή της συνιστούν ουσιαστικά το περιεχόμενο της πνευματικής και πολιτικής διαδρομής της νεωτερικότητας. Οι κατακτήσεις υπήρξαν επίμαχες, αλλά σταθερές, ιδίως στον κόσμο της πνευματικής ζωής, στη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Αλλά και οι αναστολές υπήρξαν ισχυρές, ιδίως με την άνοδο και την επιβολή της απολυταρχίας κατά την πρώιμη νεωτερικότητα. Και μπορούμε να θυμηθούμε πολλά παραδείγματα αυτών των αναστολών. Οι πνευματικοί αγώνες του διαφωτισμού και οι επαναστάσεις από την Αμερικανική το 1776 και τη Γαλλική το 1789 έως την εξέγερση των Ευρωπαϊκών λαών το 1848, με αποφασιστική καμπή την Ελληνική Επανάσταση το 1821, που αναζωογόνησε την εποχή των Επαναστάσεων, διασφάλισαν εν τέλει την παραδοχή της ελευθερίας ως του πρωταρχικού κανονιστικού ιδεώδους της πολιτισμένης ανθρωπότητας στη διαδρομή του 19ου αιώνα. Ίσως αυτή η παραδοχή να διελάμβανε ορισμένες απλουστεύσεις ή και αφαιρέσεις σε σχέση με την πραγματικότητα της ανισότητας στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Όμως, η διάχυτη αισιοδοξία που εξέτρεφε η κυρίαρχη θεωρία της πρόοδου καλλιεργούσε την ελπίδα ότι τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως αποτέλεσμα της περαιτέρω εδραίωσης της ελευθερίας με τη θεσμική μορφή του κράτους δικαίου και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Οι ελπίδες αυτές φάνηκαν να διαψεύδονται, να μην αποτελούν στην πραγματικότητα τίποτε άλλο παρά τις ψευδεστήσεις της προόδου, για να θυμηθούμε την αιχμηρή αλλά εύστοχη διατύπωση του Ζορζ Σορέλ. Με τη φοβερή ανατροπή που αντιπροσώπευε η άνοδος και η επιβολή του ολοκληρωτισμού κατά τον 20ο αιώνα. Τι άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτή η εξέλιξη παρά ως θανάσιμη απειλή κατά της ελευθερίας και των ελπίδων τις οποίες η ανθρωπότητα είχε θεμελιώσει σε αυτή. Η συντριβή του ναζισμού και του φασισμού με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απάλλαξε τον δυτικό κόσμο από αυτή τη θανάσιμη απειλή, αλλά η Ανατολική Ευρώπη και μεγάλο μέρος της Ασίας παρέμειναν και μεγάλο μέρος του πλανήτη παραμένει ακόμα υπό τον ζυγό του ολοκληρωτισμού, υπό τα περίτεχνα προσωπία που επεξεργάζεται πλέον η νέα τεχνολογία. Οι επιβιώσεις του ολοκληρωτισμού υπό νέες μορφές αυταρχισμού που χρησιμοποιούν αδίστακτα και τη θρησκεία, περιλαμβανομένου δυστυχώς και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, για να διασφαλίσουν την επιβολή τους σε αχανείς περιοχές του πλανήτη, συνιστούν συνεχή υπενθύμηση ότι η ελευθερία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό απειλή και αμφισβήτηση. Οι υπομνήσεις αυτές είναι αρκετές κατά την κρίση μου, για να καταστήσουν σαφές ότι παρά τους διανοητικούς ακισμούς των θειασωτών της λεγόμενης μετανεωτερικότητας, κατ' ουσία το πρόγραμμα της νεωτερικότητας, δηλαδή η επιδίωξη της ελευθερίας και της ισότητας των δικαιωμάτων στις ανθρώπινες κοινωνίες, δεν έχει ακόμη ευοδοθεί για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Θυμηθείτε τη θέση των γυναικών στις κοινωνίες της Ασίας και σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου. Στη χώρα μας ανήκουμε στους τυχερούς, διότι έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια κοινωνία ελευθερίας, την οποία εγγυάται και η συμμετοχή μας
στο σημαντικότερο εγχείρημα υπερεθνικής πολιτιακής ισομάτωσης στην Ευρώπη των νεωτέρων χρόνων. Απαιτείται ωστόσο να διαθέτουμε εγρήγορση και επίγνωση των λόγων για τους οποίους είναι σημαντική η ελευθερία μας, την οποία δυστυχώς, ειδικά στη χώρα μας, συχνά εκλαμβάνουμε και διεκδικούμε ως δυνατότητα ασυδοσίας και δεν χρειάζεται να δώσω παραδείγματα. Η ελευθερία μας είναι σημαντική και σωτήρια, διότι μας επιτρέπει να εγείρουμε χωρίς κίνδυνο, όπως θα συνέβαινε σε αυταρχικά καθεστώτα, τα σοβαρά ερωτήματα που ανακύπτουν από την ανθρώπινη συνύπαρξη, κατεξοχήν τα ερωτήματα της δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης της ανισότητας, την οποία βλέπουμε σε πλανητική κλίμακα, αλλά και εντός των κοινωνιών, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών να βαθαίνει και να διευρύνεται. Την ελευθερία όμως, ως ουσιαστική και απρόσκοπτη πραγμάτωση των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης, απειλούν στις μέρες μας. Κατά τον πρώιμο 21ο αιώνα και οι συστηματικά παραπλανητικές επιπτώσεις της υπερσύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με την καλλιέργεια δια της έντεχνης διαφήμισης μεταξύ των νέων και των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού τεχνητών αναγκών και σχεδόν αποκλειστικά των καταναλωτικών αξιών που εξυπηρετούν μεν κολοσσιαία οικονομικά συμφέροντα, ακυρώνουν όμως την κριτική σκέψη και την κοινωνική συνείδηση. Και παρακολουθώντας την φορά των πραγμάτων και την κάπως απερίσκεπτη και συχνά αφελή συζήτηση περί της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης, ανακαλώ στη μνήμη μου, σας το εξομολογούμε, κάποιες προειδοποίησεις δύο συγγραφέων που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής, του Άλτους Χάξλε και του Τζορτζ Όργουελ, και ανησυχώ. Αλλά ας αφήσουμε την ανησυχία ως εδώ. Και ας καταλήξουμε με μια επιστροφή στη συνομιλία μας με τις πνευματικές παραδόσεις του ευρωπαϊκού κόσμου. Η συνομιλία αυτή με την ελληνική παιδεία, τη ρωμαϊκή έννοια της νομιμότητας και τον χριστιανισμό, ακριβώς λόγω του προβληματισμού που εμπεριέχουν οι παραδόσεις αυτές για τη διαλεκτική ελευθερίας και δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνω, η διαλεκτική ελευθερίας και δικαιοσύνης, αυτό είναι το σημαντικό και κεκτημένο. Ίσως να προσφέρει την ελπίδα της πνευματικής ωριμότητας, ώστε να δοκιμάσουμε να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις των καιρών, με ειλικρίνεια, σύνεση και συνέστηση ευθύνης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον κύριο Κιτρομιλίδη για την εξαιρετική ομιλία του, που πάνω απ' όλα μας έδωσε τόσα ερεθίσματα που θα εξακολουθήσουμε να σκεφτόμαστε όσα είπε και μετά την ομιλία, και αυτό είναι η καλύτερη επιτυχία για μια ομιλία. Θα ήθελα να εξάρω κάτι που είπε, που νομίζω είναι ίσως καινούριο και μου άρεσε. Ξέρετε, όταν μιλάμε για ελευθερία στην αρχαία Ελλάδα, το ετώνησε ο κ. Κιτρομιλίδης, κυρίως μιλάμε για την ελευθερία της πόλης, όχι την ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα όπως στους νεότερους χρόνους. Αυτή είναι μια διαδεδομένη άποψη. Ο κ. Κιτρομιλίδης προσπάθησε να γεφυρώσει αυτή τη διαφορά, ψάχνοντας και βρίσκοντας στοιχεία στους ρήτορες, στους φιλοσόφους, στους τραγουδούς, όπου γίνεται έστω έμεσα αναφορά και στην ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα. Είπε σαν παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση αυτή την περίφημη ρίση του Περικλή κατά τον Θουκυδίδη, το εύδαιμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον. Η ευτυχία σε μια πόλη εξαρτάται από την ελευθερία της πόλης και η ελευθερία εξαρτάται από την ευψυχία, και αυτό το εύψυχον το ερμήνευσε ως ατομικό δικαίωμα, δηλαδή η ευψυχία του καθενός
πολίτη. Πάντως είναι γεγονός ότι σήμερα μιλάμε και το Σύνταγμά μας, κύριε Κυτρομυρίδη, στο άρθρο περί ατομικών δικαιωμάτων, έχει το τίτλο «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα». Και εκεί είναι οι ελευθερίες. Και όταν λέει και κράτος δικαίου, στο τελευταίο άρθρο, το 25 του κεφαλαίου αυτού για τα ατομικά δικαιώματα, μιλάει για κοινωνικό κράτος δικαίου. Είναι και κοινωνικό κράτος. Και ελευθερίες και κοινωνικό κράτος. Πάντως τα ερεθίσματα είναι πολλά και γι' αυτό συγχαίρω άλλη μια φορά τον κύριο Κυτρομυρίδη για την ομιλία του. Και πριν λύσω τη συνεδρίαση, θα παρακαλούσα τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ζερεφό, να μας δώσει μια πληροφορία. Καταρχήν, ο κύριος, ο τιμόμενος και εκλεκτός συνάδελφος, κύριος Κυτρομυρίδης, θα δεχθεί βεβαίως τα συγχαρητήρια τα δικά σας και στη συνέχεια έχει ετοιμάσει διάφορες εκπλήξεις στην Ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας, η κυριότερη των οποίων είναι κρασιά από την Κύπρο. Υπάρχουν κι άλλες, πνευματικές και πάσης φύσεως ωραίες εμπειρίες, τις οποίες θα έχετε τη χαρά όλες και όλοι να δοκιμάσετε. Ωραία. Και αφού ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας, τιμήσατε και τον κύριο Κυτρομυρίδη και την Ακαδημία. Δεν έχουμε τόσο συχνά τόση πλήθουσα αγορά, κύριε Κυτρομυρίδη, εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και λίγο τη συνεδρίαση.